Ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει μια αρκετά βατή κλήρωση στη League Phase του Europa League, η οποία του δίνει την ευκαιρία να διακριθεί στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χωσέ Λούι Μεντιλίμπαρ απέφυγε τα μεγαθύρια της Ευρώπη και ανταυτού καλείται να αντιμετωπίσει ομάδε που, θεωρητικά, βρίσκονται στο επίπεδό τη. Αντίπαλοι από κάθε γκρουπ δυναμικότητα. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, ο Ολυμπιακό θα αναμετρηθεί με τη Rangers εντό έδρα και την Πόρτο εκτό. Οι Σκοτσέζοι έχουν μακρά ιστορία στην Ευρώπη, αλλά δεν αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο για του Ερυθρόλευκου, ειδικά στον Πειραιά. Η Πόρτο, από την άλλη, είναι πιο απαιτητικό αντίπαλο. Ωστόσο, η επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Τραγκάου προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μονομαχία. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, οι πυρεότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Μπράγκα και τη Λιόν. Η πορτογαλική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Καρβαλιάλ, παρουσιάζει μια σφιχτή και τακτικά καλά οργανωμένη ομάδα, ενώ η Λιόν ξυπνά μνήμε από προηγούμενε μονομαχίε στην Ευρώπη. Παρά το όνομα και την ιστορία τη, η Λιόν διανύει περίοδο πτώση, γεγονό που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακό. Από το τρίτο γκρουπ. Η ομάδα του Πειραιά θα υποδεχτεί την Καραμπάνγκ και θα ταξιδέψει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη Μάλμε. Η Καραμπάνγκ, αν και επικίνδυνη, δεν είναι ανυπέρβλητη αντίπαλο, ενώ η Μάλμε μπορεί να αποτελεί πρόκληση λόγω του κρύου καιρού και του σκληρού στυλ παιχνιδιού τη. Η Σουηδική ομάδα απέκλεισε πρόσφατα τον Μπαόκ από το Champions League, γεγονό που δείχνει πω δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Τέλος, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, ο Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει την Τβέντε εντό έδρα και τη Στεάουα Βουκουρεστίου εκτό. Η Τβέντε είναι μια ομάδα με περιορισμένη ευρωπαϊκή εμπειρία, γεγονό που καθιστά την αναμέτρηση στα μέτρα του Ολυμπιακού. Αντίστοιχα, η Στεάουα μπορεί να είναι ιστορική ομάδα, αλλά δεν έχει τη δυναμική του παρελθόντο. Η πορεία για την επόμενη φάση. Η κλήρωση αυτή προσφέρει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να προχωρήσει βαθύτερα στη διοργάνωση. Εάν οι ερυθρόλευκοι παρουσιάσουν σταθερότητα και σοβαρότητα, μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League με αξιώσει. Η αποφυγή των μεγάλων ονομάτων από τα υψηλότερα γκρουπ δυναμικότητα δίνει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να κατακτήσει σημαντικού βαθμού και να εδραιώσει τη θέση του ω μία από τι ισχυρότερε ομάδε τη φάση των ομίλων η πορεία της ομάδας θα εξαρτηθεί από την απόδοσή της σε κάθε παιχνίδι και την ικανότητά της να εκμεταλλευτεί τις έδρες της, καθώς και να πάρει σημαντικά αποτελέσματα στα εκτός έδρας μάτς. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν λόγους να αισιοδοξούν ότι η ομάδα τους μπορεί να κάνει τη διαφορά στη φετινή διοργάνωση.